Η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με πράξη μάλιστα νομοθετικού περιεχομένου, να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και η διοίκησή του να διαιρείται πλέον από τον εκάστοτε υπουργό, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στην ελληνική κοινωνία από τις κοινωνικές οργανώσεις, αλλά και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, ποιος είναι ο λόγος που αποφάσισε η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια κίνηση ακραίου πολιτικού αυταρχισμού. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας θέλει και αυτό να βάλει τη δικιά του πινελιά στη γραμμή του νόμος και τάξη, που είναι το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και τη σχέση και αυτό με την ΚΕΘΕΑ, ο νόμος και τάξη. Η λογική λοιπόν είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν φορείς εποπτευόμενοι από την πολιτεία, οι οποίοι να έχουν ένα χαρακτηριστικά αυτοδιαχείρισης, αυτονομίας, δυνατότητας να υπερασπίζονται το θεραπευτικό τους μοντέλο, να υπερασπίζονται την ιστορικότητά τους, τη διαδρομή τους, τη θεραπευτική τους κουλτούρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πυρηνικό στοιχείο. Αυτό που θέλει λοιπόν να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα φορέα που ποτέ δεν είχε, ας πούμε, πολιτογραφηθεί ως φιλικό προς τη δεξιά, ίσως εξαιτίας του ρόλου του και ακριβώς της θεραπευτικής και της πολιτικής κουλτούρας που έχει όλα αυτά τα χρόνια διαμορφώσει, να ασκηθεί ένας ασφικτικός πολιτικός έλεγχος. Αυτό νομίζω ότι είναι το διακύβευμα. Βεβαίως αυτό δημιουργεί παρενέργειες, μπορεί να πλήξει πυρηνικά τη δυνατότητα αυτού του φορέα να αναπτύσσει τα προγράμματά του, να οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και είναι στοιχείο της θεραπευτικής ταυτότητας, θα έλεγα, του φορέα αυτού, η δυνατότητα και των θεραπευομένων και των οικογενειών τους και των εργαζομένων φυσικά, μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία γενικής συνέλευσης, να εκλέγουν τη διοίκησή τους. Θεωρώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα, ούτε προβλήματα χρηστής διοίκησης, ούτε. Μα δεν είχε ποτέ σκάνδαλο. Ακριβώς, ούτε αδιαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών κλπ. Δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα. Νομίζω ότι είναι μια απροκάλυπτη παρέμβαση, ας πούμε, πολιτικού αυταρχισμού και θεωρώ ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν δημιουργηθεί και οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν, διότι και οι εργαζόμενοι αλλά και οι θεραπευόμενοι το εξέλαβαν ως μια εχθρική κίνηση. Με το να διορίζει επίσης ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός στην διοίκηση, αυτό σημαίνει και κομματικοποίηση, δηλαδή βρουσφέτια, πράγματα τέτοια. Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή υπάρχει και η λογική ότι οι φορείς του δημοσίου που εποπτεύονται από το κράτος να μπουν ξανά σε μια λογική πελατειακού κράτους, δημιουργίας, ας πούμε, σχέσεων εξάρτησης, συναλλαγής, ρουσφετοκρατίας, ευνοιοκρατίας, να προωθήσουμε τα δικά μας παιδιά κλπ. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα του ΚΕΘΕΑ δημιουργούσε μια δυσκολία σε αυτό το πεδίο και σίγουρα θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό το εξής, ότι χωρίς να υπάρχει σχέδιο, διατυπωμένο τουλάχιστον επίσημα ένα πολιτικό σχέδιο για τον τομέα των εξαρτήσεων συνολικά, χωρίς να υπάρχει ευαισθησία, χωρίς να υπάρχει γνώση, χωρίς να υπάρχει σεβασμός και των αναγκών και της ιστορικότητας και της ιδιαιτερότητας αυτής της δομής, βλέπουμε απίθμενο θράσος και μία παρέμβαση αυταρχική που θεωρώ ότι σωστά δημιουργεί αντιδράσεις, τις οποίες και εμείς πολιτικά στηρίζουμε και διεκδικούμε μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τομέα των εξαρτήσεων να σταματήσει αυτή η λογική ποδηγέτησης, ας πούμε, και πειθάρχησης και να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να προχωρήσουμε ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ένα σοβαρό σχεδιασμό με τη συνέργεια όλων των φορέων, όλων των δομών και όλων των ανθρώπων για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον εξαρτημένο. Να ρωτήσω τώρα κάποια γενικότερα ζητήματα σε σχέση με την υγεία, μια και ήσασταν και υπουργός υγείας χρόνια. Πώς θα σκιαγραφούσατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρος της υγείας και σε επίπεδο προσωπικού, αλλά και σε επίπεδο μέσων. Mm-hmm. Και τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να τα επιλύσει αυτά. Mm-hmm.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο νομίζω η μεγάλη εικόνα σήμερα στο σύστημα υγείας είναι η εξής. Ότι μετά από μια περίοδο πολλαπλών πληγών στο σύστημα υγείας, από τα μέτρα λιτότητας, από τις περικοπές κλπ, υπήρξε την τελευταία τριετία-τετραετία μια πολύ σημαντική παρέμβαση στήριξης, αναβάθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και καταφέραμε και με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ φυσικά και με την έντιμη διαχείριση των περιορισμένων πόρων που είχαμε, καταφέραμε πραγματικά να πετύχουμε κάτι που δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Να είναι όρθιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να είναι αξιόπιστη δημόσια περίθαλψη, να λειτουργούν τα νοσοκομεία σε γενικές γραμμές εύρυθμα και κυρίως να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο. Αυτή δηλαδή η γραμμή της καθολικής κάλυψης και της εγγυημένης πρόσβασης όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις και ιδιαίτερα των ασφάλιστων πολιτών, των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, προσφύγων, αιτούν τον άσυλο κλπ. Νομίζω ότι ήταν μια πολιτική η οποία πραγματικά ενίσχυσε και την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια στη χώρα. Γιατί αυτό που λέτε πράγματι έχει σημασία, γιατί η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι επί 4 χρόνια δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και απαντάτε με αυτό δηλαδή. Η απάντηση λοιπόν είναι αυτή, ότι έχουμε πετύχει το μείζον. Το μείζον ήταν να επιβιώσει η δημόσια περίθαλψη και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Από εκεί και μετά βεβαίως δεν καταφέραμε και ούτε είχαμε αυτή τη φιλοδοξία να μεταβάλουμε, ας πούμε, με ένα μαγικό ραβδί μια δύσκολη πραγματικότητα η οποία προϋπήρχε. Θυμίζω ότι προβλήματα στο σύστημα υγείας είχαμε και πριν από την κρίση, και πριν από τα μνημόνια και πριν από τα μέτρα λιτότητας και τα οποία βεβαίως επιδεινώθηκαν πάρα πολύ την πρώτη πενταετία. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές, υπάρχουν ακόμα δυσλειτουργίες και προβλήματα, ιδιαίτερα σε άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές που έχουμε μια αντικειμενική δυσκολία να καλυφθούν οι θέσεις που έχουμε προκηρύξει με γιατρούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως λόγω της ιατρικής μετανάστευσης του brain drain. Υπάρχουν λοιπόν αντικειμενικές συνθήκες που ευνοούν και την ταλαιπωρία του πολίτη και την οικονομική του επιβάρηση και το στρες και την υπερπροσπάθεια και την κόπωση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο δουλεύει στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κλπ. Η νέα λοιπόν κυβέρνηση ακολουθεί, χωρίς να έχει σχέδιο, ακολουθεί μια γραμμή ανάδειξης προβλημάτων. Θεωρώ, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσει το θετικό, ας πούμε, αφήγημα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της υγείας. Κατά την άποψή μου, αυτό το πράγμα έχει κοντά ποδάρια, διότι δεν μπορείς, ας πούμε, να κινείσαι για πολύ καιρό αναδεικνύοντας τις ευθύνες των προηγούμενων για τα όποια, εγώ λέω, υπαρκτά προβλήματα τα οποία όντως υπάρχουν σήμερα στο σύστημα υγείας, προσπαθώντας φυσικά να μηδενίσεις την τεράστια προσπάθεια που έγινε. Θεωρώ λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι καταρχήν στο ΕΣΥ ξέρουν πολύ καλά ότι το σύστημα ενισχύθηκε αυτά τα χρόνια και με επιπλέον ανθρώπινους πόρους, με παραπάνω προσωπικό και μόνιμο και επικουρικό προσωπικό και με συμβάσεις διαφόρων τύπων, ακριβώς με μια λογική να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να καλύψουμε τα τεράστια κενά τα οποία προκάλεσε το πάγωμα των προσλήψεων της πρώτης πενταετίας. Ουσιαστικά μόνιμες προσλήψεις γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 2015-2016 και μετά. Ήταν όσα τα θέλαμε, όχι προφανώς, γιατί και εκεί υπήρχαν περιορισμοί γενικότεροι στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Αλλά η προτεραιότητα στην υγεία είχε δοθεί, έχουν προκηρυχθεί περίπου 10.000 θέσεις μονίμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν εργαζομένων. Από αυτές στους γιατρούς που ήταν περίπου 3.400 θέσεις των γιατρών, το 1 τρίτο περίπου ήταν γιατροί, δεν έχουν διοριστεί όλοι, υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις. Σε αυτό καθυστερεί κυβέρνηση. Πλέον η κυβέρνηση. Δηλαδή, για να καταλάβετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στοχευμένα για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου και των νησιών του Αιγαίου 208 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ, ειδικευμένων γιατρών, οι οποίες καθυστερούν, δεν έχει ούτε μία υπογράψη ο κύριος Κικίλιας από τότε που ανέλαβε, ήταν έτοιμες, δρομολογημένες με τις τελικές κρίσεις από τα αρμόδια συμβούλια, βρήκαν κάτι υποτιθέμενες τυπικές, ας πούμε, παρατυπίες κλπ, που μπορεί να αφορούσαν ένα μικρό αριθμό κρίσεων και αντί να αναπέμψουν αυτές και να
ζητήσουν, ας πούμε, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αν χρειαζόταν, πάγωσαν ουσιαστικά και ανέβησαν το σύνολο. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια πράξη τελείως αναντίστοιχη με αυτή την γραμμή, υποτίθεται, που διακηρύσει επισήμως ο Υπουργός ότι θέλει να στηρίξει και να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, και μάλιστα ασκώντας κριτική σε εμάς ότι δεν καλύψαμε, λέει, όλες τις αποχωρήσεις που είχαν υπήρξαν τα μνημονιακά χρόνια των μονίμων εργαζομένων, δεν τις καλύψαμε με μόνιμο τρόπο, αλλά αξιοποιήσαμε συμβασιούχους, επικουρικούς γιατρούς και λοιπό προσωπικό. Βεβαίως εμείς το κάναμε ακριβώς επειδή θέλαμε να κρατηθούν όρθια τα νοσοκομεία, και έτσι πετύχαμε να υπάρχει μια ευστάθεια καταρχήν και τώρα μια σταδιακή βελτίωση. Να σας πω κάτι, επειδή αναφερθήκατε ότι η κυβέρνησή σας, όταν ήσασταν υπουργός και γενικώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν κάνει προσπάθεια για να καλύψουν το σύνολο του πληθυσμού, mm-hmm. ανεξάρτητα αν ήταν ανασφάλιστοι, πρόσφυγες κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πισωγύρισμα, έχουμε όλη την αίσθηση. Mm-hmm. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γίνεται κάτι σε σχέση με την απόδοση του ΑΜΚΑ? Δηλαδή, εντάξτε, σχέση με αυτές τις ομάδες. Από το Υπουργείο Εργασίας έχει τεθεί αυτό. Διότι κατά την άποψή τους το ΑΜΚΑ δεν έχει σχέση μόνο με την περίθαλψη, ενδεχομένως σωστά αφορά και την πρόσβαση στην εργασία και σε άλλες παροχές. Το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχουν νέοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό στη χώρα, οι οποίοι ούτε οι ίδιοι ούτε τα παιδιά τους, παρότι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή έχουμε έγκυες γυναίκες, έχουμε μικρά παιδιά κλπ, τα οποία εξαιτίας αυτής της δυσκολίας απόδοσης ΑΜΚΑ δεν έχουν πρόσβαση όπως πριν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κατά την άποψή μου αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή η γραμμή, η ξενοφοβική, είναι προσχηματική και ξενοφοβική. Είναι ξενοφοβική, είναι απολύτως ρατσιστική και ακροδεξιά αυτή η γραμμή που λέει η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και εμείς θα πάρουμε μέτρα τα οποία θα αποτρέπουν την προσέλκυση, ας πούμε, μεταναστών, προσφύγων κλπ. Στη χώρα. Νομίζω ότι είναι μια ρητορική επίπεδου Σαλβίν και Όρμπαν. Θεωρώ ότι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα αυτό, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται με μέτρα που αδυνατίζουν την υγειονομική φροντίδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τρομερή, ας πούμε, οπισθοχώρηση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, τις οποίες εμείς ακριβώς είχαμε αποτρέψει λόγω της πολιτικής της καθολικής κάλυψης, του εμβολιασμού των παιδιών, της εύκολης και ανεμπόδης, ας πούμε, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ακραία νεοφιλελεύθερη και υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, το ερώτημα είναι πόσο προχωράει ή σχεδιάζει ιδιωτικοποιήσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχουμε κάποιες τροχιοδεικτικές βολές, κυρίως από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τους υπουργούς, οι οποίοι μιλούν για συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, για την ανάγκη αξιοποίησης των ιδιωτών στην βελτίωση, ας πούμε, του εξοπλισμού και των υποδομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και άμεσα εφαρμόσιμο μάλλον. Αυτό το οποίο έχει περίπου περιγραφεί είναι η ιδέα ότι αντί, για παράδειγμα, να πάρουμε ένα μαγνητικό τομογράφο σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία με μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα φέρει το μηχάνημα, θα το εγκαταστήσει, θα αξιοποιεί το προσωπικό του δημόσιου νοσοκομείου, θα αξιοποιεί την πελατεία του φυσικά και θα βγάζει κέρδος από αυτή την επένδυση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μοντέλο που πραγματικά αρχίζει και υποβαθμίζει και υπονομεύει πολύ συστηματικά το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Το πρόβλημα σήμερα στο ΕΣΥ δεν είναι η ανανέωση των υποδομών και του εξοπλισμού. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα αξιοποιήσαμε και εμείς, και η Ευρωπαϊκή Πόρη και διάφορες, ακόμα και ιδιωτικές δωρεές και τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ κλπ. Και μπορέσαμε και σιγά σιγά έχουμε προχωρήσει σε μια σημαντική αναβάθμιση. Έχουμε πάρει καινούς μαγνητικούς τομογράφους, αξονικούς τομογράφους. Έχουμε δημιουργήσει προοπτική να πάρουμε PET-CT σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας κλπ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και εκεί με τη γραμμή του 1 προς 5 που
περίπου ας πούμε σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο Μητσοτάκης, δεν το πολύ λένε τώρα τελευταία, αλλά της λογικής δηλαδή ότι γυρνάμε στην πιο σκληρή μνημονιακή περίοδο από άψη στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών και του ΕΣΥ, νομίζω ότι με αυτή τη γραμμή δεν αντιμετωπίζετε το κρίσιμο πρόβλημα που είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η επένδυση σε επιπλέον προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις, όπως είχαμε σχεδιάσει εμείς σε βάθος τετραετίας 10.000 άτομα. Περί αυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Μιλάνε για προσλήψεις αναφερόμενοι σε προσλήψεις που εμείς είχαμε εγκρίνει, είχαμε σχεδιάσει και είχαμε προκηρύξει. Μια τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Ο χώρος της υγείας είναι διαβόητος για σκάνδαλα και για σπατάλη, οι οποίοι φούσκωσαν άλλωστε και το δημόσιο χρέος με την ουσιαστική χρεοκοπία της χώρας το 10. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς προσωπικά είχατε κάνει κάποιες προσπάθειες εξυγίανσης και κάποιες υποθέσεις τις είχατε στείλει και στον εισαγγελέα. Η ερώτησή μου είναι αυτή τη στιγμή η εξυγίανση επί Νέας Δημοκρατίας πώς προχωράει. Κοιτάξτε, αυτό το, η παρέμβαση αυτή την είχαμε τιτλοφορήσει ως ηθικοποίηση του συστήματος υγείας. Γιατί ξέραμε όλοι όντως ότι το τομέα υγείας και του φαρμάκου ήταν διαχρονικά ένα πεδίο ανομικών συμπεριφορών, επιρροής συμφερόντων κλπ. Κλπ. Εκμετάλλευσης του αρρώστου, πολύ σημαντικό. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια πρώτον να διερευνηθούν υποθέσεις, σκανδαλώδεις υποθέσεις του παρελθόντος και να αποδοθούν ευθύνες είτε σε κρατικούς λειτουργούς, σε υπηρεσιακά στελέχη, είτε και σε πολιτικά πρόσωπα, και αυτό πλέον είναι υπόθεση της δικαιοσύνης. Και εκεί βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο προσπαθεί να βάλει διάφορα προσκόμματα στην ομαλή πορεία αυτών των ερευνών, γιατί προφανώς έχουν στοχοποιηθεί ή τέλος πάντων φέρονται ως εμπλεκόμενα στελέχη τα οποία ανήκουν στο δικό της πολιτικό χώρο και άρα υπάρχει μια λογική ομερτά και προστασίας, ας πούμε, πολιτικής κάλυψης αυτών των προσώπων. Από την άλλη όμως το κρίσιμο για μας ήταν το εξής, να μπορέσουμε να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας. Γιατί η αριστερά δεν είναι απλώς για να καταγγείλει σκάνδαλα και να αναδεικνύει τις ευθύνες τις πολιτικές ή τις ποινικές των αντιπάλων της. Η αριστερά είναι για να βάζει δικλείδες ασφαλείας, θεσμικές, για να θωρακίζει το σύστημα υγείας, για να εξυγιαίνει τη δημόσια διοίκηση και το δημόσιο βίο και να εμποδίζει τη διαιώνιση αυτών των συμπεριφορών κλπ. Αυτό κάναμε και στο πεδίο του φαρμάκου και σε κρίσιμους τομείς που ήταν η επιτομή, ας πούμε, της διαφθοράς, όπως ήταν το πρώην Κελπνό, όπου κάναμε μια πολύ σημαντική θεσμική αλλαγή, τον μετατρέψαμε σε ένα αξιόπιστο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τώρα στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας η κυβέρνηση το επαναφέρει στην προτέρα νομική μορφή, στη μορφή δηλαδή η οποία επέτρεψε την ασυδοσία, την αδιαφάνεια και τη φαύλη διοίκηση πολλών δεκαετιών που οδήγησε σε αυτό το γνωστό σκάνδαλο.